Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις φάσεις. Η ευκαιρία είναι η πρώτη με τον Εμπακατά, εδώ, τον το οποίο κέντρο, το κέντρο, αυτόν άξονα. μνημονεύσαμε Χτυπάει ο Άρης κάθετα. Και πολύ καλά κάνει στο χώρο. Και η κριτική που κάνουν οι παοξίδες στο Λουτσέσκο είναι αφού έχεις τέτοιους αργούς παίκτες, γιατί βγαίνεις μπροστά. Και ο Άρης είναι μανούλα στο χώρο. Δηλαδή, η στρατηγική του στα πρώτα λεπτά είναι πολύ κακή του ΠΑΟΚ. Πάει τον Άρη σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού που τον βολεύει πάρα πολύ. Ο Άρης, άμα βρει χώρο, είναι ομαδάρα στον χώρο. Είναι πολύ καλός. Ναι. Έχει γρήγορους. Και οι τέσσερις μπροστά, εγώ θα σου πω, εκατοστάρια δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, τα 40 πρώτα μέτρα είναι τα δευτερόλεπτά τους πολύ καλά. Με αρχηγό τον Καμάρα. Όλες οι νίκες του Άρη επί του ΠΑΟΚ βασίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον χώρο και στο γρήγορο transition. Στην γρήγορη μετάβαση. Λοιπόν, τον γκολ του Κούρε, θα δούμε. Εδώ ο Κούρτης, 1.90, πηδάει σε λάθος time και δεν το κάνει τώρα πρώτη φορά. Δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ από αυτό το κορμί ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά τίποτα. Στον αέρα εννοώ. Εδώ, όπως μου είπε ένας φίλος του ΠΑΟΚτζής, γνωστός του κιόλας, μου λέει σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ έπαθε Ολυμπιακό. Έχεις φίλους ΠΑΟΚτζίδες? Έχω. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο Άρης τρίτο συνεχόμενο γκολ στη μένη φάση, τα δύο με ΑΕΚ και τώρα εδώ. Και ένα με τη Λαμία 4 σε όλο τον χρόνο. Και ένα με τη Λαμία από τον περσινό Οκτώβριο είχε ένα πετύχει γκολ. Πέτυχε τώρα σε μία εβδομάδα 3 γκολ. Είναι καλό στοιχείο αυτό. Και είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχτεί επί 3 συνεχόμενα παιχνίδια γκολ από τον ΠΑΟΚ. Έχουν σχοράρει σε βάρο του και ο Πας Γιάννα και ο Ατρόμητο. Ο Άρης έχει καταφέρει 2 και τώρα τρίτη φορά από χθες. Πέρα από το ρεκόρ που ξέρουμε ότι έχει το μοναδικό ότι 18 φορές προηγήθηκε σε πρωτάθλημα Ευρώπη και Κύπελλο και τις 18 κέρδισε. Και έχει κερδίσει και όλες τις ομάδες στο τρέχον πρωτάθλημα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Εκτός από τον Μπάς. Εκτός από τον Μπάς. Δεν έχει κερδίσει τον Μπάς. Δεν τον έχει κερδίσει. 0-5-0-2-0. Ωραία. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Λοιπόν, το pressing του Άρη ψηλά βλέπουμε εδώ. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες. Αυτό ξέραμε ότι θα το βλέπουμε από τον Μπούργος. Το θέμα είναι να μπορέσει να το διαχειριστεί σωστά μέσα στον 90 λεπτό για να μην σκάσουν οι παίκτες. Ο δεύτερος τρόπος ο Άρης να εκδηλώσει επιθέσεις καλές. Η κλοπή σε εκείνο το χώρο. Mm-hmm. Απλά τώρα δεν το κάνει τόσο πολύ. Γιατί πέρσι με τον Μάτζιο το έκανε και είδαμε ότι στο τελευταίο δίμηνο είχε κρεμάσει ο Άρης, σαν τα βυζιά της γριάς. Είχε κρεμάσει και πρέπει, όπως ο Γιαννίκης είχε κρεμάσει τα Γιάννενα, όπως ο Βαλβέρδη είχε κρεμάσει τον Ολυμπιακό, τους θα παίρνουν, εντάξει, δεν μιλάμε για νορμάλ καταστάσεις. Δηλαδή, ο Άρης είναι στο χώρο και στο pressing δύο διαφορετικοί τρόποι να εκδηλώσει επίθεση. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα που δείχνει ο Γιώργος ο Λίγκρης. Μάλιστα. Μετά τι έχουμε, τη φάση με τον Μιχάη. Έχουμε την αποβολή που ζητάει ο Άρης στο κράτημα του Μιχάη στον Καμαρά. Ναι. Αποβολή είναι αυτό. Διαβολή είναι. Το κράτημα είναι αυτό, είναι. Στην καρδιά είναι. Απάνω πάω κόλλος για άλλη μια φορά. Στην καρδιά. Εδώ Πορτογάλος χαρίστηκε στον ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν νομίζω ο Γιώργο να ισχύει πλέον το τελευταίο που λέγαμε, που ξέραμε. Είναι η προφανή θέση για γκολ. Πήρε κάρτα εδώ κίτρινη, δεν πήρε. Παιδιά, μισό λεπτό. Πήρε κίτρινη και έγινε μετά το μπάχαλο με τον Μπούργο. Στον αυστηρό κιόλα ότι έβαλε κόκκινη απευθεία στον Μπούργο και στον Μωυθό. Όχι, συγγνώμη, σε αυτή τη φάση δεν πήρε κίτρινη ο Μιχάη. Πήρε κίτρινη. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό το μαρκάρισμα. Ναι, ναι, ναι. Ο Άρης είναι κόκκινη εδώ. Ναι, ο Άρης κακός. Κακό ζητάει ο Άρης κόκκινη, δεν είναι κόκκινη, είναι κίτρινη, διότι δεν βρίσκεται σε προφανή θέση για γκολ. Είναι ξεκάθαρο. Αφού είναι πιο μόνο και από τη γοναξιά. Υπάρχουν παίκτες δίπλα του Γιάννη, μπορούσαν. Δεν υπάρχει, ναι, δεν είναι τελευταίο παίκτη. Βλέπει, είναι υπάρχει και τελευταίο. Δεν ισχύει πια, παιδιά. Άμα είσαι διαιτητής που ξέρει μπάλα, τη δίνει κόκκινη. Νομίζω το μόνο που το κράτησε εδώ είναι ότι είναι 40 μέτρα το τέρμα, αλλά βγαίνει τετατέτομο. Τέλο πάντων. Αν τι ξέρει τι ομάδε, δίνει κόκκινη. Γιατί δίνεις κόκκινη. Γιατί δεν θα προλάβει ποτέ, θα γιατί προλάβει Μιχάλη. Ποτέ. Γιατί αυτά τα λεωφορεία του ΑΣ που παίζουν εκεί στον ΠΑΟΚ είναι αδύνατο να τον προλάβουν στην ταχύτητα αυτόν. Και εγώ είμαι κόκκινη. Γιατί κόκκινη και στις δηλώσεις μετά, γιατί παίζεις με κάτι λεωφορεία τριαξονικά και γι' αυτό το λόγο σου δίνει κόκκινη. Γιώργο, εκεί με Μπούργο και Μπάτσι, τι έγινε εκεί πέρα.
Θεωρώ ότι ήταν υπερβολική η κόκκινη. Βλέπουμε ότι πάνε προστατήριξη τον Γκάνε και είναι ένα καλό σημάδι του οργανισμού που λέμε ότι είμαι και προπονητής εδώ. Λέει βέβαια ο βοηθός εκεί του ΠΑΟ, συνεχίζει να προκαλεί, τον βλέπουμε εδώ. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δεχτεί στη χειρότερη μόνο κίτρινο ο Μπούργος. Όχι, δηλαδή, αλλοιώνει τελείως την ροή του αγώνα όταν βγάζει τον πρώτο προπόνητη. Καταρχήν πάει κάποιος από τον βοηθό του και τον σπρώχνει τον. Εμείς είμαστε ψηλά πάνω εκεί πριν τα δημοσιογραφικά, τώρα στην 9. Δεν βλέπουμε κάτω. Κάθετα. Μόνο μέσα τη κάμερα. Έτσι, από κάτω. Οπότε... Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο. Αλλά νομίζω ότι. Και ο άλλο Γαϊδούρη είναι ο άλλο. Τον είπε και ο άλλο του Άρη. Ο βοηθό του τον. Ο Τερζή έπρεπε. Αν είναι ο Τερζή. Ο Τερζής σαν υδραυλικός από την Νεάπολη εκεί. Τι πάει να χωθεί στα θηρία τα δύο. Ένα γαϊδούρι του ΠΑΟΚ. Αυτός τον έσπρωσε. Τον πάτσε και μέσα κάτω. Κουφάλανε άλλο ένα γαϊδούρι ο Μπούργκος. Πού πας μέσα στα θηριά ρε. Δηλαδή, δύο γαϊδούρια. Αν δεν είναι ο κύριο Τερζή που θα σπρώχνει, ζητώ συγγνώμη για τον κύριο Τερζή, αλλά κάποιο θα σπρώχνει πάντα. Πάμε να δούμε το δοκάρι με το Ματίγια. Όχι ο Μπούργκος, δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Μπούργκος, που δεν είναι λόγο. Ματίγια τον έχουν και για αυτά, ναι. Βέβαια. Αφού στα είπε ο άνθρωπο. Κάποια στιγμή ήταν τόσο σε πτωτική έτσι, πορεία ο Ματίγια που έχει ξεχάσει ακόμα το σώμα του να κάνει και τα χτυπήματα. Για κάποια στιγμή λέγαμε ότι αν και έχει ένα πλεονέκτημα. Και τα βάρουσε κι άλλο, ναι. Και μετά είναι η ευκαιρία, νομίζω, που μνημόνευσε ο Γιώργος του Γκάμα στο τέλος. Γκάμα, ναι. Αυτό δεν πρέπει να το χάσει ένας παίκτης της κλάσης του Γκάμα, νομίζω. Βέβαια, τον έκλεισε και ο Πασχαλάκης, αλλά είναι φάση που εκεί την τελειώνει. Και τελειώνει και το μάτς, νομίζω, εκεί θα τελειώνει. Τον έκλεισε καλά. Τον έκλεισε καλά. Εγώ νομίζω ότι είναι, και η έλλειψη αγώνων του Γκάμα. Δεν είναι. Δηλαδή, εκεί ήθελε να την τελειώσει τη φάση. Εντάξει, αλλά και ο Πασχαλάκης. 34 χρόνο παρουτοκαπνισμένο. Έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια, έχει παίξει τελικούς. Εκεί το τελειώνει. Δηλαδή, αυτό θέλουμε. Σε βάση. Προπονητής για να τελειώσει μια φάση με την εμπειρία σου.